Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Τράπεζα Χανίων, γιατί είναι ένας απολογισμός ουσιαστικά ετήσιος, αλλά είναι ο τελευταίος, γιατί, αν θέλετε, τέλειωσε ο πρώτος κύκλος της ζωής αυτής της τράπεζας και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Δεν κρύβω ότι ο απολογισμός που μπορούμε να κάνουμε σήμερα για την 30ετία από την ίδρυσή της θεωρώ ότι είναι θετικός, γιατί ήταν ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε μια δύσκολη εποχή, δεκαετία του 90. Θυμάμαι, όχι συναδέλφους τότε, εκείνη την εποχή, το 93, πρώτη μέρα είχαν έρθει και με ρωτήσανε τι γίνεται, είναι αλήθεια ότι φτιάχνεται μια τράπεζα. Δεν σας κρύβω ότι ήταν πραγματικά ένα όνειρο που δεν περίμενε κανένας ότι μετά από 30 χρόνια βέβαια περίπου θα καταφέρναμε η τοπική κοινωνία, οι επενδυτές, τα διοικητικά συμβούλια, οι ίδιοι οργανισμούς που φτιάξαμε να γίνει η μεγαλύτερη επιχείρηση στον τόπο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Φανταστείτε ότι σήμερα παραμένει η μεγαλύτερη επιχείρηση του τόπου μας, είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερη από τη δεύτερη επιχείρηση. Και αυτό ήταν ένα πίτερο. Δεν είναι όμως το θέμα των αριθμών. Είναι, αν θέλετε, η λύση που έβηκε την εποχή αυτή, η προσπάθεια αυτή, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Ήταν μια τράπεζα κοινωνική, είδε τον άνθρωπο, είδε τα θέματα τα οικονομικά του τόπου, μια περίοδο που μας τη ζητοκοβληθεί, αν θέλετε, στον τόπο μας, και έδωσε λύσεις στα προβλήματα αυτά, αλλά παράλληλα βοήθησε την κοινωνία έχοντας κοινωνικά προγράμματα, έχοντας ένα πολιτιστικό πρόγραμμα και έτσι νιώθουμε σήμερα κάνοντας το τελευταίο απολογισμό της διοίκησης της τράπεζας ότι πρέπει να θεωρούμαστε ότι είμαστε θετικοί σαν αποτέλεσμα όλο τον χρόνο. Ξεκινάει βέβαια με επιλογή δική μας ο επόμενος κύκλος που είναι η συγχώνευση των δύο τραπεζών της Κρήτης για να φτιάξουμε μια μεγάλη τράπεζα, την Κάντια Μπάνκ. Η επόμενη μέρα για μένα είναι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι θα κερδίσουμε το στοίχημα και αυτή τη φορά για να κάνουμε κάτι ξεχωριστό τον τόπο μας, ξεχωριστό στην Κρήτη, ξεχωριστό στην Ελλάδα. Είμαι αισιόδοξος και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση, αφού σας ευχαριστήσω διαχρονικά. Γιατί τα συναισθήματα τα δικά μου είναι ανάμεικτα, να φέρετε σήμερα, ότι όλα τα χρόνια ο δημοσιογραφικός κόσμος του τόπου μας συνέβαλε και βοήθησε ουσιαστικά στην επίτευξη του δικού μας τόπου. Δεν σας κρύβω ότι ήταν ένας αγώνας τεράστιος, ένα χρόνο τώρα, γιατί εκείνο που επεδίωξε η τράπεζα η δικιά μας είναι να πετύχουμε το δίκαιο. Δηλαδή, η σχέση ανταλλαγής να είναι με δίκαιο τρόπο, να μην αδικηθούν οι μέτοχοί μας. Και αυτό ο στόχος επιτεύχθη και με το παραπάνω. Γι' αυτό καθυστερήσαμε ιδιαίτερα και είναι βέβαια και διαδικαστικά θέματα τα οποία υπάρχουν, εγκρίσεις, εκτός από τον οικονομικό και νομικό έλεγχο που έγινε ουσιαστικός και δεν υπήρξαν ευρήματα τέτοια που να μας δημιουργούν προβλήματα, υπάρχουν διαδικαστικά θέματα. Όπως μια προϋπόθεση για να γίνει ουσιαστικά η συγχώνευση, έπρεπε η Παγκρίτια Τράπεζα να κάνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100 περίπου εκατομμυρίων. Αυτό ήταν επιτακτική ανάγκη, ήταν απέτηση από τις υποπτικές αρχές και δεν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε. Σήμερα είμαστε στην τελική φάση ουσιαστικά της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή θα ξεκινήσει μετά από λίγο καιρό. Έχουμε καταθέσει το φάκελο στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς και περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο ότι θα έχουν πάρει την τελική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η αύξηση θα πετύχει και ότι οι στόχοι μας θα υλοποιηθούν. Η αύξηση εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθεί τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε ένα περιθώριο 3 μήνων από την ημερομηνία της έναρξης. Εκτιμώ όμως ότι θα τελειώσει μέσα στο Σεπτέμβριο. Ένα άλλο διαδικαστικό που θα χρειαστεί είναι να πάρουμε μια έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και μια έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Μετά από αυτές τις εγκρίσεις θα γίνει η τελευταία γενική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων και της Παγκρίτιας για να πάρουν τελική ουσιαστικά απόφαση οι μέτοχοι και οι μεριδιούχοι της τράπεζάς μας για την τελική συγχώνευση που ήδη, όπως ξέρετε, από την προηγούμενη απόφαση με το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράψαμε και ενέκριναν γενικές συνελεύσεις, σε εμάς το 98% περίπου ενέκρινε το θέμα της συγχώνευσης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουμε ουσιαστικά την κάντια βάση. Δεν έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση, η επόμενη μέρα δηλαδή δεν μπορούμε ούτε ουσιαστικά, ούτε τυπικά να το κάνουμε, αν δεν ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Όλα αυτά είναι για την επόμενη μέρα που τη σχεδιάζουμε. Ήδη έχουμε δρομολογήσει ουσιαστικά το πώς θα διοικηθεί αυτή η τράπεζα και με ποιο τρόπο ουσιαστικά θα είναι η διοίκησή της. Έχουμε πει ότι θα κρατήσουμε δύο περιφερειακές διοικήσεις και μια κεντρική διοίκηση στην Αθήνα. Αυτό θα γίνει στην πράξη. Ήδη από τη μεριά τη δική μας ετοιμαζόμαστε για να έχουμε προτάσεις για την επόμενη μέρα, όπως ετοιμάζεται και η άλλη πλευρά. Θα υπάρξει μια συνεργασία όπως υπήρξε μέχρι σήμερα και θέλω να εκφράσω έτσι ιδιαίτερα τις ευχαριστίες μου την άλλη πλευρά και ιδιαίτερα στον πρόεδρο Λίπτος, τον Μιχάλη Τοσάλα, που ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος και ξεχωριστός για αυτή τη συνεργασία, γιατί και αυτός το επιθυμεί όπως και εμείς, γιατί πιστεύουμε για μια μεγάλη τράπεζα που θα παίξει σημαντικό ρόλο στον τόπο μας. Είναι η τελευταία συνέλευση. Δεν σας κρύβω ότι υπήρξε επιθυμία από την άλλη πλευρά να ηγηθώ τις προσπάθειες. Εγώ και λόγω ηλικίας θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια θέλει μια περισσότερο. Και αποφασίσαμε, συναποφασίσαμε ότι θα συνεχίσω ουσιαστικά από ουσιαστικό ρόλο, δηλαδή σαν εκτελεστικός αντιπρόεδρος. Κοινή συνενέση θα βάλουμε ένα πρόσωπο πολιτικό και τραπεζίτη, μη εκτελεστικό πρόεδρο, ένα διευθύνοντα σύμβουλο τραπεζικό που να έχει σχέση για να λειτουργήσει την τράπεζα μέσα στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της Χανίων θα είναι ο άλφα εκτελεστικός αντιπρόεδρος, ουσιαστικά δηλαδή όλα τα θέματα που παίρνω από εδώ, και από την άλλη πλευρά αυτός που θα λειτουργεί την τράπεζα θα είναι από την άλλη μεριά ο β' αντιπρόεδρος εκτελεστικός από την Παγκρίτια. Επίσης, εκείνο που καταφέραμε είναι ότι θα υπάρξει και ένας αντιπρόεδρος, αναπληρωτής, διευθύνοντα σύμβουλος από την Τράπεζα Χανίων και ένας από την Παγκρίτια. Έγινε ισοκατανομή δηλαδή των αθέλητων θέσεων, όλων των θέσεων και βεβαίως και μία συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το 1 τρίτο. Παρόλο που μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που μεγαλώνει το χάσμα, γιατί την αύξηση δεν την κάνουμε εμείς, την κάνει η Παγκρίτια, από το 1 τρίτο που είμαστε εμείς λόγω καθαριστές και ποιοτικών χαρακτηριστικών, ουσιαστικά πάμε στο 20%. Παρά τα αυτά, θα έχουμε το 1 τρίτο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αν σε ένα 12-μελές συμβούλιο θα έχουμε τα 4 άτομα και τα 8 Παγκρίτια, σε ένα 15-μελές θα είναι 5 με 10. Και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί και σε αυτό έδειξαν κατανόηση όσο αφορά τα αιτήματα δικά μας. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, όλα τα αιτήματα που είχαμε βάλει πριν την διαδικασία της συγχώνευσης έγιναν αποδεκτά. Και ένα από τα σημαντικότερα, βέβαια, εγώ σκοπό να το πω εδώ πέρα, είναι ότι μετά την σχέση ανταλλαγής, γιατί το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο θέμα που υπήρχε είναι να βρούμε ποια είναι η σχέση ανταλλαγής μεταξύ των μετοχών των δύο τραπεζών. Μερίδα και μετοχών. Εκεί τα βρήκαμε μετά τις καθαρές θέσεις, ουσιαστικά που ήταν ο πιο δικαιός τρόπος, υπολογίζοντας βέβαια και ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε τράπεζας, γιατί δεν κρύβω ότι κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως κεφαλαϊκή επάρκεια και ρευστότητα, ήταν καλύτερη της τράπεζας Χανίων. Τελειώνοντας η διαδικασία της σχέσης ανταλλαγής, ζήτησα από την άλλη πλευρά ότι θα πρέπει να σεβαστεί ένα αίτημα που έχουμε σαν Χανιώτες, ότι έχουμε κάποιες ιστορικές επιχειρήσεις στον τόπο, αβέα βιοχή, που τις κρατήσαμε με τα δόντια την κρίσιμη περίοδο, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, της τραπεζικής, αλλά και της οικονομικής κρίσης του τόπου μας, και καταφέραμε και έγινε αποδεκτό να πάει το 19,9% ουσιαστικά στην Κάντια Βαν και το υπόλοιπο σε μια holding εταιρεία που να
μήνυμα στους μετόχους της Τράπεζας Χανίων αποκλειστικά. Αυτή είναι και η εταιρεία που θα ιδρυθεί σήμερα. Χωρίς πλήρωμα. Αυτή είναι η εταιρεία που έχετε στο πρόγραμμα ότι ίδρυση θεατρικής. Αυτή θα είναι το holding. Αυτή ήταν, αλλά ουσιαστικά δεν χρειάζεται έγκριση, γιατί θα γίνει αυτόματα την ημέρα της διάσπασης των μετοχών, της σχέσης της ανταλλαγής δηλαδή, που ουσιαστικά είναι ένα θέμα το οποίο θα ακούσετε ότι δεν θα συζητηθεί καθόλου, γιατί αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να... Δεν χρειάζεται δηλαδή για να κάνουμε ίδρυση της διαδικασίας, ήδη θα ιδρυθεί η εταιρεία αυτόματα, την ίδια μέρα δηλαδή που θα γίνει η διάσπαση της σχέσης ανταλλαγής, όπως έχουμε πει, σε μία μετοχή της Τράπεζας Χανίων θα πάρουμε 6 της Σκάντια, ουσιαστικά. Θα πάρουν οι μετοχοί μας, όσες μετοχές έχουν της Τράπεζας Χανίων, θα πάρουν ίσες μετοχές στην holding εταιρεία, που είναι μετοχές περίπου το 60% της, θα πάρουν το 60% της Βιοχήμ, το 51% της ΑΒΕΑ, οι μέτοχοί μας τώρα, οι μέτοχοι Χανίων, μπορεί να πληρώσουν. Θα πάρουν επίσης το 80% της Prime Energy, μια εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένα πολύ μικρό ποσοστό σε μια γαλακτοβιομηχανία που έχουμε στο Ηράκλειο, την γαλακτοβιομηχανία Κρητική και γαλακτοβιομηχανία Κρήτης, Βαλιά Κρυάδα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μια ανοχή από τη μεριά της Παντρίκης, γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα